Με δανεικούς εκπαιδευτικούς, χιλιάδες κοινά και λήψεις σε υλικοτεχνικά μέσα θα λειτουργήσουν από την ημέρα του αγιασμού στις 11 Σεπτεμβρίου τα σχολεία στην Κρήτη. Τα παραπάνω από 1.000 κενά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελούν βραχνά για τους διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι ζητούν την άμεση κάλυψη θέσεων αλλά και την εξασφάλιση πόρων προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες. Αυτή τη στιγμή κανένα σχολείο δεν μπορεί να εκταμιεύσει χρήματα για να αγοράσει υλικό. Γιατί και αυτή η διαδικασία υπόκειται στον έλεγχο του Capital Control. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, αρκετά σχολεία, δημοτικά και νηπιαγωγεία, την ημέρα του αγιασμού δεν θα έχουν εκπαιδευτικούς. Και δεν μιλάμε ότι θα απουσιάζουν εκπαιδευτικοί, όπως για παράδειγμα υπάρχουν 12 σχολεία, θα μπορούσα να φέρω ένα παράδειγμα το σχολείο του Ασημείου, που στους 12 εκπαιδευτικούς υπάρχει μόνο ένας. Και με υπηρεσιακό σημείωμα μετακινήθηκαν άλλοι 5 για να υπάρχουν την ημέρα του αγιασμού. Η ειδική αγωγή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πιστώσεις, καμία πίστοση για να καλύψουμε τα κενά της ειδικής αγωγής. Επίσης, η παράλληλη στήριξη που χρειαζόμαστε τουλάχιστον 140 πιστώσεις δεν έχει εξαφιστεί ακόμα από πού θα στελεχωθούν. Στη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης στη Δημοτική Αίθουσα Ανδρόγειο του Δήμου Ηρακλείου, εκπαιδευτικοί τονίζουν πως οι σχολικές μονάδες στις αρχές του νέου σχολικού έτους λόγω των capital controls μοιραία θα υπολειτουργούν. Πρόβλημα όλων, τέλος πάντων, είναι η ροή της χρηματοδότησης. Η ροή της χρηματοδότησης, η οποία ελπίζουμε να ομαλοποιηθεί το επόμενο διάστημα και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα όπως πρέπει. Λύση στο μεταξύ έχει δοθεί για τις καθαρίστριες σχολείων, αλλά και στην νομιμοποίηση δεκάδων σχολικών κτηρίων, προκειμένου αυτά να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ και να καλύψουν ανάγκες μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Λύθηκε όμως αυτό, μπήκε σε ΦΕΚ η πρόσληψη των καθαριστριών, οπότε από σήμερα ή όχι αύριο θα υπογραφούν οι συμβάσεις και θα ξεκινήσουν τα σχολεία καθαρά. Γύρω στα 65 σχολεία είναι που δεν έχουν άδεια και εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή νομιμοποιήσει κοντά στα 30. Επάνω από 38.500 τετραγωνικά μέτρα είναι ήδη τακτοποιημένα και τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στα σχολεία. Αυτό ανοίγει την πόρτα για να εξυγχρονιστούν.